στούντιο είναι μαζί μας και η Μαρίνα. Και η Μαρίνα θα μας βοηθήσει, η Μαρίνα Παπαδάκη, για τις ερωτήσεις. Πριν σας αφήσω στα χέρια της Μαρίνας, που έχει ετοιμάσει τα πιο δύσκολα, λέει, ήθελα δύο πολιτικές, έτσι, δύο σκέψεις πάνω στη συγκυρία. Το πρώτο θέμα, Ρέγκλιν, η πρότασή του. Είναι σε θετική κατεύθυνση, το λένε όλοι. Ωστόσο, ναι, λένε ότι αυτό δεν είναι βέβαιο ακόμα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κλπ. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις? Ακούστε, στο Eurogroup πηγαίναμε για τρία πράγματα. Να κλείσουμε την αξιολόγηση, να μην επιβληθούν νέα πρόσθετα μέτρα, αλλά να έχουμε έναν αυτόματο ρυθμιστικό μηχανισμό και να καταστρώσουμε ένα οδικό χάρτη για το χρέος. Από αυτά τα τρία, και τα τρία τα πετύχαμε. Τα δύο πρώτα έχουν κλείσει από τώρα. Το θέμα του οδικού χάρτη του χρέους θα οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup. Μιλάτε για το μεθαύριο, για τις 24. Μιλάμε για τις 24. Μα, ναι, ξέρετε, βέβαια, διάβασα ότι οι Γερμανοί, αν μου επιτρέπετε, Υπουργέ, διάβασα, ναι, οι Γερμανοί, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή, το διαβάσατε κι εσείς, δεν λέει οδικός χάρτης. Λέει οδικός χάρτης για οδικό χάρτη. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε παιχνίδια με τις λέξεις. Είναι, ξέρετε, παιχνίδι με τις λέξεις, αυτό λέτε. Οι Γερμανοί έχουν εκλογές το 2017. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ο κύριος Γκάμπριελ, ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομίας, αναφανδόν είναι υπέρ των ελληνικών θέσεων και για την ρύθμιση του χρέους. Ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος έχει χτίσει μια καριέρα ως ο πρωταθλητής της λιτότητας στην Ευρώπη, προσπαθεί να αναβάλει αυτή τη στιγμή. Και σας θυμίζω ότι έχουμε ήδη ένα προοδικό χάρτη, με την έννοια ότι ξέρουμε ότι η ρύθμιση του χρέους θα γίνει σε τρεις φάσεις: βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Στις 24 θα ξέρουμε για το βραχυπρόθεσμο και θα μπουν οι προδιαγραφές για τις δύο επόμενες. Επειδή φάσεις, τα υπόλοιπα τα λέμε το 18, δηλαδή λέμε ότι εκεί θα δούμε παρατάσεις κλπ. Το βραχυπρόθεσμο, έχουμε μια αίσθηση τι σημαίνει, τι μπορεί να πάρει τώρα κοντά, ποια είναι τα άμεσα που μπορεί να πάρει και να ευνοήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση? Είναι κυρίως διευκολύνσεις και μειώσεις επιτοκίων από τον ESM. Συζητιέται ακόμα η επιστροφή κερδών που είχαν οι κεντρικές τράπεζες, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κεντρικές τράπεζες των ευρωπαϊκών χωρών από τα ελληνικά ομόλογα. Επομένως, μιλάμε για ένα πακέτο που είναι αρκετά δισεκατομμύρια, δεν είναι μικρό, που μπορεί να ρυθμιστεί άμεσα μέχρι τις 24. Η πρόταση Ρέγκλιν μπορεί να συζητηθεί, είναι δηλαδή μέσα στα νότα, γιατί είδα ότι και οι Γερμανοί, το Υπουργείο, ήταν το πρώτο που θέτει, το πρώτο που βάζει. Λέει το ESM έχει τεχνικές διαδικασίες που μπορεί να τις κάνει άμεσα. Ναι, είναι, ναι, λοιπόν, εννοείται, ένα ζήτημα. Εννοείται, ναι, εννοείται. Το βραχυπρόθεσμο πακέτο περιλαμβάνει κυρίως κινήσεις μέσω του ESM. Τώρα, την ακριβή μορφή που θα πάρουν αυτά τα μέτρα θα τη δούμε στο επόμενο Eurogroup. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Γιατί αυτά είναι τα καλά, αν γίνουν έτσι όπως τα περιγράφετε. Όχι, τα καλά είναι. Τα καλά είναι. Και γι' αυτό, αν είδατε χθες και τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ, κατάλαβε κάτι που είναι γενικός κανόνας. Κανείς πολιτικός ποτέ και πουθενά στον κόσμο δεν κέρδισε ποντάροντας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ουσιαστικά στοίχημα αυτοκτονίας να ταυτίσει ένας πολιτικός την τύχη του με το δουνού του. Ναι, έχει ενδιαφέρον όμως το στοιχείο που βάζει ότι αφορολογία, δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τον έμφυα δεν τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν κληρονομήσαμε ένα τοπίο που αφορολόγησε. Αυτό τώρα τι, επειδή τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία, άντε να τον κρατήσουμε, να τον πληρώνουμε σε όλη μας τη ζωή. Όχι, δεν θα έχουμε και λεφτά να τον πληρώσουμε. Λένε οι Αγγλοσάξονες μια πολύ καλή παροιμία, ότι όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι δεν πετάει πέτρες. Αυτή την υπερφορολόγηση εμείς την βρήκαμε και δεν μπορούσαμε από τη μια μέρα στην άλλη να την ξυλώσουμε σε μια διαλυμένη οικονομία. Με την ανάκαμψη της οικονομίας προφανώς θα αρχίσουμε να περιορίζουμε και τους φόρους. Καλά, τώρα αυτά τα θα είναι ένα θέμα που, εντάξει, εσείς λέτε θα το περιοριστούμε, μακάρι να το δούμε. Όχι, γιατί να δεν σας το κάνετε καθαρά. Συγγνώμη, ναι, επειδή είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που λέτε. Ναι. Όταν έχουμε να διαχειριστούμε δημόσια οικονομικά και θέλουμε να κρατήσουμε τις παροχές σε ένα σημείο, έχουμε μια επιλογή. Και αυτό φάνηκε καθαρά στις συντάξεις. Τι μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυξάνεται τις εισφορές? Δεν μας έλεγε ότι αν δεν αυξάναμε έστω και προσωρινά τις εισφορές, θα πρέπει να μειώσουμε τις συντάξεις. Αυτό είναι δημαγωγία και το είπα καθαρά στη Βουλή. Να λέμε καθαρά τι θέλουμε. Πάντοτε σε κάθε επιλογή υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Η ουσία είναι οι κερδισμένοι να είναι οι περισσότεροι και οι πιο αδύναμοι. Και αν πρέπει να επιβαρυνθούν κάποιοι, να είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να επιβαρυνθούν, οι πιο πλούσιοι. Μάλιστα. Ας πάρουμε αυτό ως αφετηρία για να δούμε αν πράγματι το κάνετε αυτό. Διότι αυτό είναι αυτό το περίφημο πρόσημο, το οποίο να δούμε αν υπάρχει πραγματικότητα. Για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα βάλω το είπε ο κ. Κουκουλόπουλος στο θέμα των αγροτών, για να απλώς να το ξεκινήσουμε.
Και μου το γράφουν εδώ και από το χωριό μου. Μου λένε 612.000 ασφαλισμένοι αγρότες θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τριπλάσιες εισφορές. Ισχύει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πρώτα-πρώτα, να δούμε το σύνολο σε όλες τις κατηγορίες για τις οποίες θα μιλήσουμε, της επιβάρυνσης από το ασφαλιστικό και από το φορολογικό. Για πρώτη φορά οι αγρότες θα έχουν αφορολόγητο κοντά στις 9.000, το ίδιο αφορολόγητο που θα έχουν όλοι οι μισθωτοί. Από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζουμε τους αγρότες όχι επειδή θέλουμε να κάνουμε χάρες σε αυτούς, αλλά ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι το αγροτικό εισόδημα είναι κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερο από το αστικό, με πολύ ευνοϊκότερο τρόπο. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες θα δίνουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική τους εισφορά, υπολογίζοντάς τη στο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, ειδικά για τους αγρότες θα την υπολογίζουμε στο 70% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, ειδικά για τους αγρότες δίνουμε μια διευκόλυνση κατά το 33% μικρότερη από ό,τι στους, κατά 30% μικρότερη από ό,τι στους άλλους Έλληνες. Και αν συγκρίνει κανείς την τελική εισφορά που θα πληρώνουν στην πλήρη ορίμανση, η πλήρη ορίμανση θα γίνει σε 6 χρόνια, όχι τώρα. Αυτή έχει πολύ μικρή διαφορά από αυτό που δίνουν τώρα για την, στην τρίτη ασφαλιστική κλάση, που είναι μεγάλη πλειονότητα των αγροτών. Και με τι άλλο θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό το ζήτημα? Ότι η βασική σύνταξη που προέβλεπε το παλιό σύστημα μέχρι το 2026 θα έχει καταργηθεί. Εμείς εγγυόμαστε την ίδια εθνική σύνταξη που θα πάρουν όλοι οι άλλοι Έλληνες στους αγρότες με πολύ μικρότερη ασφαλιστική επιβάρυνση. Πάλιστα. Μαρίνα. Ξεκίνα. Να ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Εγώ θέλω να μεταφέρω αρχικά ένα ερώτημα που μας θέτει πολλοί κόσμος. Ξέρουμε ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα πρέπει να περικοπεί. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους που συνόδευσε το ασφαλιστικό. 1,25 δις υπολογίζεται για την τριετία 2016-2019. Για το 2016, διαβάζω εδώ, έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Την πρώτη περιστολή του ΕΚΑΣ, επικουρικές, αύξηση εισφοράς υπέρ επικουρικού ταμείου. Έχουμε την προσαρμογή που θα έχουμε από τις νέες συντάξεις, εξοικονόμηση από τα νέα πλαφόν, από τα ΕΦΑΠΑΞ, από τις μειώσεις στα μερίσματα του δημοσίου, από τις νέες συντάξεις κυρίας και την αύξηση των ασφαλίστρων του ΟΓΑ που αναφέρατε και πριν. Αν τα θρήσουμε όλα αυτά, είναι περίπου 700 εκατομμύρια για το 2016 και είμαστε ήδη στον 5ο μήνα. Δηλαδή, παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Ο κόσμος ρωτάει πώς θα γίνει όλο αυτό χωρίς να μειωθεί το εισόδημά του, χωρίς δηλαδή να δει να μειώνεται κάτι από αυτά που βάζει στην τσέπη του σήμερα. Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί πράγματι είχαμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση να λύσουμε. Πώς να ανταποκριθούμε σε ένα στόχο που υπήρχε στο μνημόνιο και είχε υπερψηφιστεί όχι μόνο από εμάς και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι, να μειώσουμε κατά 1% το ακαθάριστο εθνικού προϊόντος τη συνταξιοδοτική δαπάνη και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε ή δυνατόν ακόμα πιο αποτελεσματικά από το παλιό σύστημα τους Έλληνες συνταξιούχους. Και πώς τη λύσατε την εξίσωση? Πώς λύσαμε αυτή την εξίσωση? Είχα πει από την αρχή ότι εμείς περικοπές δεν θα κάναμε από τις συντάξεις, τις κύριες, και κατά το δυνατόν θα προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε και τις επικουρικές. Θα κάναμε όμως εξοικονόμηση από την αρχιτεκτονική του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Το παλιό πελατειακό σύστημα έδινε παροχές που δεν ανταποκρίνονταν σε συγκεκριμένες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν υπήρχε δηλαδή αναλογία ανάμεσα σε αυτό που έπρεπε να δίνουμε για να είναι ζωντανό το ασφαλιστικό μας σύστημα και σε αυτό που παίρναμε. Όχι όλοι το ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ οι άνθρωποι παίρνανε πολλές φορές πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν δώσει. Υπήρχαν όμως ευγενή ταμεία, υπήρχαν παροχές που δεν δικαιολογούνταν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό σύστημα από τη σχέση εισφορών και παροχών. Εμείς εδώ βάλαμε ένα τέρμα, βάλαμε μια τάξη. Από την άλλη μεριά, ξεχωρίσαμε τις προνοιακές παροχές, αυτές που πρέπει να δίνει το κράτος με βάση τον προϋπολογισμό και τη φορολογία για να ελαφρύνει τους πιο αδύναμους, από τις συνταξιοδοτικές παροχές. Γιατί οι συνταξιοδοτικές παροχές από τη φύση τους προϋποθέτουν ότι κάποιος έχει πληρώσει εισφορές. Αυτό κάναμε. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι καταφέραμε? Προβλέψαμε ότι η προστασία στους πιο αδύναμους. Και έτσι αντικαθιστούμε, για να δώσω, να προλάβω μια σχετική ερώτηση, και την κοινωνική λειτουργία του ΕΚΑΣ, θα γίνεται μέσω της Εθνικής Σύνταξης. Η Εθνική Σύνταξη, ακριβώς επειδή ο σκοπός της είναι να αυλύνει κοινωνικές ανισότητες και να προστατεύει τους φτωχότερους από τον κοινωνικό αποκλεισμό, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία, όχι από τις ασφαλιστικές εισφορές. Και πού βάλαμε το όριο της Εθνικής Σύνταξης για να μην είναι αυθαίρετο? Εκεί που, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, είναι το όριο της φτώχειας. Άρα,
από την Εθνική Σύνταξη και μόνο προστατεύουμε από τον κίνδυνο της έσχατης. Να βάλω αυτή τη λέξη, γιατί προφανώς 384 ευρώ δεν είμαστε περήφανοι που τα δίνουμε, αλλά εκεί έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι το όριο της φτώχειας στη φτωχοποιημένη Ελλάδα. Και επιπλέον αυτού του ποσού που του εγγυάται το κράτος μέσω της φορολογίας, έρχεται να προσθεθεί ό,τι μαζέψαμε όλοι μας από τις εισφορές μας. Και εκεί βάλαμε ένα πολύ καλό κανόνα που ήταν απαράδεκτο που το πελατειακό σύστημα δεν είχε καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια. Οι ίδιοι κανόνες για όλους. Στο 20% του πραγματικού μας εισοδήματος θα πληρώνουμε την εισφορά. Με βάση αυτά τα χρήματα που θα έχουμε μαζέψει, θα αθρίζεται στο τέλος η τελική μας σύνταξη. Κύριε Κατρούγκαλε, θέλω να σας ρωτήσω, το νέο ασφαλιστικό δρά πυροσβεστικά για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των δανειστών ή δίνει μια λύση σε βάθος χρόνου? Γιατί βλέπουμε και σύμφωνα με τις μελέτες που καταθέσατε εσείς στη Βουλή, ότι τα ελλείμματα στα 4 κύρια ταμεία θα μειωθούν στα 12 δις το 2019, αλλά το 2040 θα φτάσει το έλλειμμα στα 16 δις και το 2060 στα 26,8 δις. Και να προσθέσουμε και εδώ, Ανδριάνο, ότι και η συνταξιδοτική δαπάνη θα παραμείνει υψηλή σε απόλυτους τουλάχιστον αριθμούς, ενώ πέφτει σε ποσοστό του ΑΕΠ, και το 2019 μάλιστα θα είναι υψηλότερη από ότι το 2015. Δηλαδή φαίνεται ότι το ασφαλιστικό παραμένει στον αέρα τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, προσέξτε, τι φαίνεται από τα στοιχεία που είπατε? Η συνταξιδοτική δαπάνη παραμένει υψηλή γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τις συντάξεις. Είναι απλό. Όσοι μας λένε Νέα Δημοκρατία υποκριτικά και δημαγωγικά, γιατί δεν μειώνεται τις εισφορές, γιατί δεν μειώνεται τη συνταξιδοτική δαπάνη, ουσιαστικά μας λένε γιατί δεν μειώνεται τις συντάξεις. Και τους απαντάμε γιατί οι συντάξεις έχουν μειωθεί από εσάς, όχι από κάποια φυσική καταστροφή, 11 φορές και εμείς 12η φορά δεν θα τις μειώναμε. Και επίσης τους λέμε το αυτονόητο, ότι πια από τη σύνταξη, ακριβώς λόγω της φτωχοποίησης και της κρίσης, δεν ζουν μόνο οι συνταξιούχοι. Το 52% των οικοκυριών της χώρας παίρνουν κάποια βοήθεια από τον παππού και τη γιαγιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η συνταξιδοτική δαπάνη δεν μπορεί να μειωθεί απότομα όπως θα ήθελαν οι νεοφιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ελπίζω να μην θέλετε να μείνουν στον παππού και στη γιαγιά. Δεν απάντησα στην ερώτηση. Να λύσετε το θέμα. Ακριβώς. Γι' αυτό, επειδή εμείς θα πρέπει να αφήσουμε χώρο στον κοινωνικό προϋπολογισμό, ώστε ο άνεργος να παίρνει το επίδομα ενεργείας από το κράτος, όχι από τον παππού και τη γιαγιά. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος σε λειτουργία. Γι' αυτό δεν προχωρήσαμε όπως όλοι οι προηγούμενοι στο να καλύψουμε τις τρύπες, αλλά κάναμε μια σαρωτική μεταρρύθμιση που ενοποίησε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς σε ένα, ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση απλούστερα και καλύτερα, και κυρίως καθιερώσαμε αυτούς τους δύο πολύ βασικούς κανόνες. Ισονομία για όλους. Όχι κάποιοι Έλληνες να είναι πιο ίσοι από τους άλλους, και μετά φυσικά εξαίρεση από την ισονομία μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Ναι, αλλά εάν θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, ακριβώς έρχομαι σε αυτό. Τα ελλείμματά μας πράγματι είναι εκρηκτικά. Ήταν 9% όταν παραλάβαμε, 9% το καθάριστο εθνικού προϊόντος. Όταν παρέλαβε, όταν ξεκίνησε η κρίση το 2010, ήταν στο 6%. Άρα παρά τους ισχυρισμούς, δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνας που τους πιστεύει, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, ότι τάχα αυτοί ισορρόπησαν το σύστημα 2010-2014, στην πραγματικότητα αύξησαν τα ελλείμματα κατά 50%. Γι' αυτό το λόγο η μείωση κατά 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που κάνουμε για το 2016 θα την κάναμε και από μόνοι μας. Θα έπρεπε να την κάνουμε και από μόνοι μας, και μνημόνιο να μην υπήρχε, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ελλείμματα αυτών των εκρηκτικών διαστάσεων. Πότε θα αρχίσουν τα ελλείμματα να μειώνονται? Όταν η οικονομία θα πάρει ξανά μπροστά. Ήδη δηλαδή από το δεύτερο εξάμηνο αυτή τη χρονιά. Και πώς διευκολύνουμε την οικονομία να πάρει μπροστά? Ακριβώς μειώνοντας τα ελλείμματα, ελαφραίνουμε το βάρος στον κρατικό προϋπολογισμό και δίνουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει το κρατικό χρήμα και αναπτυξιακά ή να βοηθήσουμε σε άλλους τομείς. Άκουγα για την απεργία στον χώρο της υγείας προηγουμένως και θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έστω και λίγο, με αυτές τις φτωχές δυνατότητες που μας δίνει αυτή τη στιγμή η κατάσταση της χώρας, αυξήσαμε την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για την υγεία. Ό,τι μπορούμε κάνουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κοινωνικό τομέα, και προφανώς όταν ξαναξεκινήσει η οικονομία θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα. Υπουργέ, αναρωτιέμαι αυτό το ότι μπορούμε να κάνουμε. Αναρωτιέμαι όμως ότι όσο είμαστε έρμεο, σε εισαγωγικά εν πάση περιπτώσει, επιλογών των δανειστών, μια πολιτική η οποία συνεχώς υπακούει, όταν έχετε και εσείς πει ότι είναι η κεντρική νεοφιλελεύθερη πολιτική εκεί πέρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί. Όταν είμαστε συνεχώς έρμεο αυτό το πράγμα, το ότι μπορούμε κάνουμε, τι σημαίνει? Ότι θα δεχόμαστε συνέχεια? Συγγνώμη. Δεν είπα ότι, είπα ότι μπορούμε να κάνουμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Αυτό λέω. Τα οικονομικά δεδομένα όμως, τους όρους. Κατάλαβα την ερώτηση. Την κατάλαβα απολύτως. Ακούστε.
Ο κύριος, ο πρώην υπουργός, μην το προσωποποιούμε, της εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, είχε δηλώσει παραμονές εκλογών του Σεπτεμβρίου, όχι δηλαδή σε ένα απότερο παρελθόν, ότι όποιος και να είναι υπουργός εργασίας, μία σύνταξη από τους 12 είναι χαμένη. Από την άλλη μεριά, είδατε τι προτείνουν στην συζήτηση στη Βουλή. Ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά, εισαγωγή ιδιωτικών στοιχείων στην κοινωνική ασφάλιση. Άρα, ακόμα και σε αυτό το πολύ ευεβαρημένο οικονομικό περιβάλλον, ακόμα και στα όρια που μας θέτει το μνημόνιο, που νεοφιλελεύθερο κείμενο είναι, όπως σωστά το είπατε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Αν ήταν στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, θα είχαμε ήδη τη 12η μείωση. Και προσέξτε να δείτε για τη λιτότητα. Πράγματι, το μνημόνιο έχει αποτύχει, όλα τα μνημόνια έχουν αποτύχει, διότι θεωρούν ότι μέσω της λιτότητας και του περιορισμού του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων μπορεί να λύσουν το πρόβλημα. Και αποδείχθηκε επανειλημμένα ότι αυτό το φάρμακο είναι πιο θανατηφόρο από την ασθένεια της κρίσης. Ναι, αλλά μόνο έτσι δίνουν λεφτά. Όχι, θα σας πω τώρα. Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, λοιπόν, τι ζητούσαν οι δανειστές. Ζητούσαν η Εθνική Σύνταξη να μην είναι 384 ευρώ, να είναι 300 ή 320 ευρώ. Ζητούσαν τα ποσοστά αναπλήρωσης, πιο κομμάτι δηλαδή του εισοδήματός μας θα πηγαίνει στη σύνταξη, να μην ξεκίναγα από 0,80 όπως λέγαμε εμείς, αλλά 0,40 τα μισά. Και ισορροπήσαμε στο 0,77, δηλαδή ελάχιστα χαμηλότερα από την αρχική μας πρόταση. Επομένως, εμείς, μολονότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτόν τον οδυνηρό συμβιβασμό τον Ιούλιο και να αποδειχθούμε ένα μνημόνιο που είχε έντονα νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό, προσπαθούμε στην πράξη να τα δρονοποιήσουμε. Γι' αυτό δεν κάναμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση απλώς για να κλείσουμε τις τρύπες των ελλειμμάτων, αλλά μια μεταρρύθμιση αριστερή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μεταρρύθμιση που να έχει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τα δικά μας, δηλαδή που να προσπαθήσει να ευνοήσει τους φτωχότερους, που να κρατήσει τα ποσοστά αναπλήρωσης του λεγόμενου πρώτου πυλώνα, αυτού που εγγυάται το κράτος, εκεί που τα κρατάει. Και ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να συγκρατήσουν όσοι μας ακούν. Ότι πράγματι αυτή τη στιγμή τα χρήματα που θα παίρνουν οι συνταξιούχοι δεν είναι πολλά. Γιατί τα υπολογίζουμε απάνω σε μισθούς που έχουν χαμηλώσει πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι κάτω από 1.000 ευρώ αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός. Όσο η οικονομία όμως θα ανεβαίνει, επειδή συνδέσαμε τις συντάξεις με την ανάπτυξη, είναι συντάξεις με ρήτρα ανάπτυξης, όπως λέμε, οι συντάξεις θα αρχίσουν και αυτές να ανεβαίνουν μαζί με την άνοδο της οικονομίας. Γιατί εμείς δεν θέλουμε ανάπτυξη που να μην μοιράζεται παντού. Και να σας το πω και αυτό, γιατί πολλές φορές μιλάμε για τους αριθμούς και διαφορούμε για τους ανθρώπους. Το 60, δεκαετία του 60 του προηγούμενου αιώνα, η Ελλάδα είχε την εκρηκτικότερη ανάπτυξη που είχε γνωρίσει ποτέ σε ποσοστά. Και το 20% του πληθυσμού ήταν εργάτες στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιου είδους ανάπτυξη. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να μοιράζεται εξίσου σε όλους, που να απολαμβάνει την άνοδο της οικονομίας και ο μέσος άνθρωπος, όχι μόνο η πλούσια. Ωραία. Αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός στα ποσοστά αναπλήρωσης. Αν δούμε λίγο και τα παραδείγματα που έχει δώσει το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, βλέπουμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος παίρνει σύνταξη αυτή τη στιγμή με το νέο ασφαλιστικό πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, για να έχει κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά, θα πρέπει να έχει συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ, είναι όλος ο εργασιακός βίος πλέον, και 35 έτη ασφάλισης. Αντίστοιχα, για να είναι λίγο παραπάνω εισφορά, πάμε στις 2.000 συντάξιμο μισθό και πάλι 35 έτη ασφάλισης. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια κριτική ότι είναι πολύ χαμηλές οι συντάξεις οι οποίες δίνει το νέο ασφαλιστικό. Βέβαια, άμα πρέπει να έχω 1.500 μέσω σε όλο μου το βίο και τα χρόνια τα επόμενα δεν προϊονίζονται κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα πάρουμε χαμηλά λεφτά. Άρα και οι νέοι συνταξιούχοι καλά λένε ότι θα χάσουν πολλά πράγματα. Όχι, ακούστε γιατί όχι. Δύο πράγματα θα σας πω. Πρώτον, όλοι όσοι έχουν μέσο εισόδημα στον εργασιακό τους βίο 1.000 ευρώ και κάτω, με το νέο σύστημα θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη από ό,τι στο παρελθόν. Δυστυχώς, λόγω της φτωχοποίησης για την οποία μιλήσαμε, αυτοί που έχουν από τους συμπολίτες μας μέσο εργασιακό εισόδημα 1.000 ευρώ και κάτω είναι το 87% των μισθωτών, το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, και το 99% των αγροτών. Mm-hmm. Άρα, για όλους αυτούς τους Έλληνες, τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, το νέο σύστημα δίνει μεγαλύτερες συντάξεις από ό,τι στο παρελθόν. Είναι ικανοποιητικές αυτές οι συντάξεις? Όχι, το είπα και εγώ προηγουμένως. Έχουμε ελπίδα να ανεβούν. Βεβαίως, σας είπα προηγουμένως ότι η Εθνική Σύνταξη, που είναι η βάση του υπολογισμού,
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την ανάπτυξη. Άρα, αν με τον ίδιο κανόνα που τον έχουμε υπολογίσει στο 60% του διάμεσου εισοδήματος. Όχι, να σας πω ένα παράδειγμα για να γίνει φανερό αυτό. Εάν υπολογίζαμε την εθνική σύνταξη με όρους εισοδήματος και μισθών του 2010, δεν θα ήταν 384 ευρώ, θα ήταν κοντά στα 500. Και αν φτάναμε στο εισόδημα του 2008, που ήταν το μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικών προϊόν που είχαμε, η εθνική σύνταξη από μόνη της θα φτάνε στα 600 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν, επειδή αυτά τα μεγέθη, ελπίζω ότι μπορεί να μην τα φτάσουμε του χρόνου ή σε 2 ή σε 3 χρόνια, αλλά σιγά σιγά όσο θα ξεκινήσει ξανά η άνοδος της οικονομίας, ναι, θα αντανακλούν αυτομάτως συντάξεις, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Κάνατε όμως προς τα πίσω τις αναλογίες, 600 ευρώ θα πήγαινε τόσο, αλλά στη σκέψη τη βασική δεν την κάνετε. Δηλαδή λέτε, τα 1000 ευρώ που παίρνουν σήμερα, βεβαίως θα παίρνει καλύτερες από ό,τι θα έπαιρνε τότε. Μα τότε δεν θα έπαιρνε 1000 ευρώ όμως. Θα ήταν σε καλύτερο. Ο αντίστοιχος που έπαιρνε 1000 ευρώ στην ουσία ήταν σε πολύ χαμηλότερο στρώμα κοινωνικά, σε εισαγωγικά. Μα έχετε δίκιο. Μα έχετε δίκιο. Άρα μα δεν μπορεί δίκιο να κάνω σύγκριση στο ένα. Μισό λεπτάκι όμως για να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε. Πράγματι έτσι είναι. Η μισθή είναι απίστευτα χαμηλή στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν το 90% του πληθυσμού να έχει εισόδημα κάτω από 1000 ευρώ. Αλλά αν η μισθή είναι κάτω από 1000 ευρώ, δεν μπορεί να συντάξει να είναι 1100. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν οι συντάξεις να είναι μεγαλύτερες από τους μισθούς. Άρα αυτό είναι ακριβώς που σας λέω. Άρα μην πείτε όμως ότι ήταν καλύτερα από τότε, από το χιλιάρικο τότε. Λέω, όχι, μισό λεπτάκι, σας λέω ότι κάναμε τότε ένα πιο δίκαιο λίγους. Όχι, όχι, κάναμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Κάναμε ένα πιο δίκαιο σύστημα, αυτό ισχυρίζομαι. Και γιατί είναι πιο δίκαιο? Πρώτον, γιατί εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες σε όλους. Ποιος θα μου πει ότι αυτό δεν είναι σωστό? Ποιος θα μου πει ότι πρέπει πάντοτε οι μισθωτοί να είναι αυτοί που θα τραβάνε το κάρο? Γιατί διαμαρτύρονται άλλοι κλάδοι όταν εφαρμόζω και σε αυτούς τους ίδιους κανόνες που ίσχυαν πάντα στους μισθωτούς? Πού είναι η αδικία? Και δεύτερον, λέω πολύ απλά ότι πράγματι τώρα οι συντάξεις, ακόμα και αυτές που τις διατηρούμε στο επίπεδο που είναι και δεν τις μειώνουμε ξανά, χαμηλές, πολύ χαμηλές είναι. Μπορούμε να τις αυξήσουμε όταν έχουμε 9% ελλείμματα? Και πώς θα το κάναμε αυτό, κλέβοντας από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ή στερώντας από την υφιστάμενη γενιά εργαζομένων το δικαίωμα να πάρει σύνταξη? Η αλήθεια είναι ότι είχατε πει πάρα πολλές λύσεις άλλες προεκλογικά και δεν εννοώ μόνο τώρα, στην πορεία. Δηλαδή το χτύπημα του παραεμπορίου, τη φοροδιαφύγηση τη μεγάλη, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να βρούμε και συμπληρωματικούς πόρους για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Ακριβώς γιατί το παλαιό κομματικό σύστημα τα λίστεψε τα αποθεματικά. Αν είχαμε αποθεματικά. Πώς θα τους βρείτε, ποιοι είναι αυτοί? Θέλω να πω ένα άλλο ισχυρισμό. Δεν μπορούν οι συμπληρωματικοί πόροι να διαταράσουν τη σχέση εισφορών συντάξεων, εισφορών παροχών. Οι νέοι πόροι που είπατε, ΦΠΑ κτλ., θα πρέπει να πάνε για να δημιουργήσουν το κουμπαρά, τα αποθεματικά. Δεν είναι καλή λογική να παίρνουμε από πόρους εξωτερικούς του συστήματος, από τη φορολογία, από οπουδήποτε, για να αυξάνουμε τις συντάξεις και να διατεράσουμε τις σχέσεις φορών παροχών. Αυτό δεν είναι καλή ιδέα για το συνταξιοδοτικό. Αν το κράτος έχει πιο πολλά λεφτά, πρέπει να τα δίνει στην κοινωνική πολιτική. Να αυξάνει τα επιδόματα ενεργείας, να αυξάνει το ελάχιστο γεμμένο εισόδημα, να δίνει παροχές στις νέες μητέρες. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, οι εργαζόμενες να μην μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα παιδικό σταθμό. Οι πρακτήσεις, οι φορές συνεχώς μειώνονται, όσο μειώνεται και η απασχόληση. Και την ίδια στιγμή, τα τελευταία 30 χρόνια έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των συνταξιούχων. Αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, μπορούμε να έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό? Μα ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δεν υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα στον κόσμο, το ιδανικότερο, που να μπορεί να επιβιώσει επί μακρόν με ανεργία της τάξης του 1/4 του πληθυσμού. Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί είναι να μην έχουμε τόσες πολλές μειώσεις, αν είχαμε αποθεματικά. Τα αποθεματικά των ταμείων θα έπρεπε να είναι, αν κρίνουμε από τα αποθεματικά που έχουν άλλες χώρες του μεγέθους μας, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Ήταν λιγότερα από 30 όταν μπήκαμε στην κρίση και τα 13 από αυτά αφαιρέθηκαν, ληστεύτηκαν στο περίφημο PSI. Πήγαμε λοιπόν γυμνοί στη μεγαλύτερη κρίση που είχε αντιμετωπίσει με τα πολεμικά η χώρα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να ισορροπήσουμε το σύστημα με πιο δίκαιους κανόνες και να ξαναφτιάξουμε τον κουμπάρα. Δύο βασικά πράγματα πρέπει να πούμε. Το ένα είναι τι θα γίνει με τις επικουρικές. Ρωτάει ο κόσμος, ξέρουμε ότι το πλέγμα προστασίας είναι τα 1300 ευρώ και ρωτάει καθημερινά ο κόσμος γιατί οι επικουρικές και πάνω μιλάμε, για 170 ευρώ, για 200 ευρώ, από πού θα ξεκινήσει η περικοπή και σε τι ποσοστό θα αφορά. Και το δεύτερο είναι τι ακριβώς γίνεται με τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Υπάρχει και ένας πόλεμος ανακοινώσεων εντός εισαγωγικών του Υπουργείου Εργασίας με το Οικονομικό Επιμελητήριο να
μας πείτε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει και με αυτό εδώ το θέμα. Ωραία. Ξεκινήσω από το δεύτερο και μετά θα μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για τις επικουρικές. Πράγματι υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων. Υπουργέ, βάλτε στη σκέψη σας ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Και γι' αυτό το λέω, γιατί πρέπει να έρθετε εδώ στο στούντιο, γιατί έχουμε πολλά ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά που ενδιαφέρουν τον κόσμο και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Με την πρώτη ευκαιρία σας δεσμεύουμε να έρθετε. Έχετε δίκιο. Θα απαντήσω σε ένα λεπτό και στις δύο ερωτήσεις τότε. Πράγματι υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων που σε ό,τι μας αφορά θεωρούμε ότι βασίζεται σε εσκεμμένη παραπληροφόρηση. Γι' αυτό χθες, σε ένα δελτίο τύπου, παραθέσαμε ένα συγκριτικό πίνακα με τα στοιχεία που εμφανίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που είναι όπως ξέρετε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τα πραγματικά, ούτως ώστε scripta manent να μπορούν να τα πάρουν οι λογιστές και να συγκρίνουν και να φανεί ξεκάθαρα η αλήθεια που λέμε εμείς, ότι ξανά το 80% των αυτοαπασχολουμένων θα έχει λιγότερες εισφορές στο μέλλον από όσες πλήρωνε. Και πού είναι το όριο, ποιος θα πληρώσει λιγότερες εισφορές? Όποιος ήταν στον ΟΑΕ και έχει 19.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο και κάτω. Και όσοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους είχαν εισόδημα από 24.000 ευρώ και κάτω. Αυτή είναι, ξαναλέω, η συντριπτική πλειονότητα σε αυτούς τους κλάδους. Ως προς την επικουρική, προστατεύσαμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το 90% των συνταξιούχων, 7,5% από τα 2.600.000 συνταξιούχων θα δουν μια μείωση μικρή στην επικουρική τους. Και εκεί δεν πήγαμε με οριζόντιες μειώσεις. Τι κάναμε? Εφαρμόσαμε τον κανόνα με τον οποίο θα υπολογίζονται οι επικουρικές συντάξεις στο μέλλον και προς τα πίσω, στους υφιστάμενους συνταξιούχους. Και όπως κάναμε και στις κύριες. Στις μεν κύριες είπαμε προστατεύονται απολύτως, καμία σύνταξη κύρια δεν θα μειωθεί. Στις επικουρικές είπαμε ότι δεν θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις εκεί που ο συνταξιούχος έχει ως άθροισμα εισοδήματος από την κύρια και την επικουρική 1.300 ευρώ το μήνα. Ξαναλέω ότι αυτό αφορά το 93% των εργαζομένων. Από τι ποσό επικουρικής και πάνω δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε και για δεν τι μπορεί να το υπολογίσει κανείς αυτό, για τον απλό λόγο ότι εφόσον βάλαμε το όριο του αθροίσματος στα 1.300, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα 1.250 ευρώ και 250 ευρώ η επικουρική να ξεπερνάει το όριο. Αυτό που πρέπει να ξέρετε όμως είναι ότι το 1.300 δεν είναι κόφτης. Δηλαδή στην περίπτωση που σας είπα, κάποιου που έχει 1.250 ευρώ κύρια και 250 επικουρική, δεν σημαίνει ότι θα κοπούν τα 200 ευρώ της επικουρικής. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα υπολογιστεί ξανά η επικουρική του. Εάν από τα 250 ευρώ με τον νέο τρόπο υπολογισμού πάει στα 180, 180 θα πάρει. Τα 1.300 επομένως δηλαδή δεν είναι κόφτης. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι που παίρνουν επικουρική θα παίρνουν τώρα, μόνο τόσο. Τώρα που είπατε κόφτης. Επιμένω απλώς γιατί ρωτάει πολύ ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή θα βάλουμε εγκυκλίους την επόμενη εβδομάδα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Είναι από τα θέματα τεχνικά. Ετοιμάζουμε ήδη τις εγκυκλίους εφαρμογής. Επειδή έχουν βγει σενάρια για μειώσεις έως και 40%. Γι' αυτό επιμένω και ρωτάω, γιατί δεχόμαστε καθημερινά πάρα πολλά τηλεφωνήματα για τις επικουρικές συντάξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό θα βγάλουμε και τις εγκυκλίους. Ωραία. Υπουργέ, πρέπει. Απαντήσατε, αλλά δεν δεσμευτήκατε ότι θα έρθετε. Λοιπόν, πρέπει να έρθετε. Βάλατε και το θέμα του κόφτη και δεν το κουβεντιάσαμε. Του άλλου κόφτη. Λοιπόν, θα πρέπει να. Ρυθμιστή να το λέμε. Ρυθμιστή. Θα πρέπει να δούμε. Ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ. Εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πάμε για τα αθλητικά, γιατί το έχουμε υποσχεθεί. Του το έχεις υποσχεθεί και πρέπει τώρα να γίνει. Και ό,τι λέμε το κάνουμε. Και ξανά όχι στο μόνο στούντιο. Επειδή υπήρχε υπόσχεση, αλλά γιατί προφανώς αγχώθηκε κόσμος με όλα αυτά που θα άκουγε. Ναι, πρέπει να χαλαρώσουμε. Πάμε όμως λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε και ταινίες. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ιστιοπλοϊκές.